όσο αφορά στην παιδοψυχιατρική, αποφασίστηκε χθες ότι επειδή δεν επαρκεί το ιατρικό προσωπικό, έχουν μείνει μόνο δύο συνάδελφοι παιδοψυχίατροι ειδικοί, οι οποίοι εδώ και πολλούς μήνες καλύπτανε από 15 εφημερίες ο καθένας για να βγει ο μήνας και να λειτουργεί η κλινική όσο γίνεται πιο κανονικά. Και προφανώς αυτό δεν γίνεται να συνεχιστεί και δεν έχουν την αντοχή οι συνάδελφοι. Και εφόσον δεν βρέθηκε τρίτος συνάδελφος να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, από όσο ξέρουμε και η διεύθυνση και η διοίκηση της ΥΠΕ και του νοσοκομείου αποφάσισαν την περιστολή της λειτουργίας ως κλινική. Θα λειτουργούν σαν εξωτερικά γιατρία και σαν νοσοκομείο ημέρας με τους δύο αυτούς συναδέλφους. Και αυτοί οι δύο συνάδελφοι θα εφημερεύουν μόνο τις μέρες της Γενικής Εφημερίας, όταν θα βλέπουν και τα επίγοντα περιστατικά. Προφανώς αυτό για μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια για την υγειονομική κάλυψη, ειδικά στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, όσον αφορά όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε ολόκληρο το νησί. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή είναι η μοναδική παιδοψυχιατρική κλινική σε αυτή τη μεγάλη γεωγραφική περιφέρεια. Φανταστείτε ότι τώρα, αν τύχει ένα περιστατικό το οποίο οι συνάδελφοι κρίνουν ότι χρειάζεται νοσηλεία, θα πρέπει να παραπευθεί για την Αθήνα. Δεν υπάρχει άλλη κλινική σε κοντινότερη απόσταση. Καταλαβαίνετε τις πολλές δυσκολίες που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, ειδικά στον τομέα, το πολύ ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Ξέρουμε ότι δεν έγινε προσπάθεια να βρεθεί κάποιος τρίτος συνάδελφος και δεν τελεσφόρησαν αυτές οι προσπάθειες. Γενικά και το συνδικαλιστικό κίνημα και νομίζω και ο απλός κόσμος και ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το μείζον πρόβλημα του ΕΣΥ είναι η στελέχωσή του. Στελέχωση βέβαια με όρους που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, με μόνιμο και σταθερό προσωπικό, με καλές συνθήκες εργασίας. Δυστυχώς βρισκόμαστε πάρα πολύ μακριά από όλο αυτό και αυτά, λόγω αυτού του πράγματος, βλέπουμε τα αποτελέσματα σημερινά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το ΕΣΥ είναι ένας πολύ κακός εργοδότης και για το ιατρικό και για το νοσηλευτικό προσωπικό και για το υπόλοιπο προσωπικό. Με αποτέλεσμα, ακόμα και αυτές οι προσλήψεις που λέει η καινούργια κυβέρνηση, που ήταν και η ίδια με την προηγούμενη βέβαια, που θέλει να κάνει, αμφιβάλλουν κατά πολύ αν θα μπορέσει να βρει προσωπικό να τις κάνει. Πότε πάρθηκε αυτή η απόφαση για την περιστολή της λειτουργίας? Εχθές πάρθηκε αυτή η απόφαση, γιατί ακριβώς όπως σας είπα, δεν που ξεκινάει ο μήνας και πρέπει να βγουν οι εφημερίες. Και να σημειώσουμε ότι για να λειτουργήσει μια κλινική θα πρέπει να καλύπτονται όλες οι μέρες του μήνα, 24 ώρες το 24ωρο. Με δύο γιατρούς, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Πόσο μάλλον πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν άδεια, μπορεί κάτι να τους συμβεί και να χρειάζονται και αναρωτικές κτλ. Δεν ήταν δυνατόν και έχει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ενώ ήδη δουλεύουν γύρω στους 10 μήνες έτσι, από τότε που παραιτήθηκε ο τρίτος συνάδελφος. Και πριν τα πράγματα πολύ δύσκολα και πολύ στριμωγμένα. Κατανοούμε ότι τώρα είναι αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Η ευθύνη προφανώς θεωρούμε ότι είναι πολιτική, με την έννοια, αυτό που σας είπα και πριν, ότι αν θέλουμε να υπάρχει κάλυψη από προσωπικό στις δημόσιες δομές της υγείας, θα πρέπει να αλλάξουν οι όροι. Αυτή τη στιγμή οι όροι είναι κακοί, λίγοι συνάδελφοι θέλουν να δουλέψουν στο ΕΣΥ, ενώ γιατροί, λίγοι συνάδελφοι νοσηλευτές, και δεν νομίζουμε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, θα υπάρξει βελτίωση. Το ανάποδο, θα υπάρξει επιδείνωση και γι' αυτό εμείς και σαν σωματείο έχουμε καλέσει το λαό του Ηρακλείου και όλη τη Κρήτη. Πώς να το πούμε τώρα, είναι θέμα μείζωνος ανάγκης να λειτουργήσει η παιδοψυχιατρική και οι υπόλοιπες κλινικές που πιθανό να κινδυνεύσουν στο άμεσο μέλλον και σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο στο Παγνί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι νοσοκομεία στο Ρέθυμνο, στην Ιερά Πέτρα, στον Άγιο Νικόλαο ζορίζονται σε πολύ κέρυες κλινικές όπως είναι οι παθολογικές και άλλες κλινικές. Αυτή η κατάσταση πολύ απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η διοίκηση μπορεί να πήρε αυτή την απόφαση, ενημερωθήκατε και πράττετε όσο δεσμευτήκανε μακροπρόθεσμα σε κάποιο άλλο σχεδιασμό ή μένει ως έχει? Στο παρόν ξέρουμε αυτό. Η προσπάθεια υπόψη επιδίκηση είναι να βρεθεί άλλο συνάδελφο ώστε να επαναλειτουργήσει η κλινική. Τώρα αυτό, τι να σας πω, προκηρύξεις για παράδειγμα έχουν γίνει, για να είμαστε ειλικρινείς, για μόνιμες θέσεις. Όπως σας είπα και πριν, όταν οι συνθήκες είναι τόσο άσχημες, δεν υπάρχει καμία προσφορά. Και όταν και από οικονομικό, το κομμάτι του οικονομικού της προσφοράς και το κομμάτι της επιστημονικής και της υπόλοιπης αναβάθμισης που κάθε γιατρός, κάθε εργαζόμενος θέλει στον τομέα που δουλεύει, κατά τη γνώμη μου και νομίζω και συμφωνούν όλοι, δεν καλύπτει αυτή τη στιγμή από το ΕΣΥ. Ήδη πάρα πολλοί συνάδελφοι, επειδή είμαι στον χώρο χρόνια, πολύ έντονα συζητάνε να φύγουν. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο ΕΣΥ συζητάνε να φύγουν. Και ήδη έχουμε και το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές παραιτήσεις
γιατί οι συνάδελφοι έχουν καλύτερες προτάσεις, γιατί θέλουν κάτι άλλο να εργαστούν με καλύτερες συνθήκες. Σας ξαναλέω, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ακόμα και χειρότερα, μάλλον. Ήδη είναι πολύ δύσκολα. Η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνίου, όπως γνωρίζετε, είναι η μοναδική τριτοβάθμια δομή ψυχικής υγείας παιδιών σε όλη την Ανατολική Κρήτη και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί λόγω υποστελέχωσης. Από πέρυσι το Σεπτέμβρη έχει μείνει να υπολειτουργεί μόνο με 2 ειδικευμένους γιατρούς μετά την παραίτηση ενός γιατρού του τμήματος λόγω της εντατικοποίησης δουλειάς. Αυτοί οι 2 γιατροί πραγματοποιούν 15 ενεργές εφημερίες το μήνα, χωρίς να μπορούν να πάρουν ρεπό και άδειες. Κάποιες από αυτές τις εφημερίες μάλιστα δεν τις πληρώνονται κιόλας. Η κλινική δεν έχει και ειδικευόμενους γιατρούς. Οπότε καταλαβαίνετε υπό αυτές τις συνθήκες δεν εκδηλώθηκε κανένα ενδιαφέρον από άλλο γιατρό για τις 2 θέσεις που προκηρύχθηκαν. Αυτή τη στιγμή από εδώ και πέρα η κλινική, επειδή οι γιατροί δεν μπορούν να το υποστηρίξουν άλλο, θα λειτουργεί μόνο τις μέρες γενικής εφημερίας. Δεν θα μπορεί να νοσηλεύει παιδιά που χρειάζονται πολυήμερη νοσηλεία, τα οποία θα πρέπει να διακομίζονται με ευθύνη των γονιών στην Αθήνα. Και αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρύνονται και με το κόστος και με ταλαιπωρία και φυσικά με τους κινδύνους από τη διακομιδή που θα αναλαμβάνουν την ευθύνη οι ίδιοι. Η βασική λύση, η ουσιαστική λύση είναι να στελεχωθεί η κλινική με τον Αγγείο μόνιμο προσωπικό, να επαναπροκηρυχθεί το σύνολο των κενών θέσεων και με κίνητρα για να έρθουν γιατροί και να εξασφαλιστεί η λειτουργία της κλινικής αυτής, γιατί όπως υπάρχει πρόβλημα και στις πρωτοβάθμιες δομές ψυχικής υγείας παιδιών, που η μοναδική δομή στην Ανατολική Κρήτη στελεχώνεται και πάλι μόνο με μία μόνιμη γιατρό. Τώρα, οι άλλες λύσεις με μετακινήσεις κτλ. Είναι μπαλώματα, αλλά και πάλι ούτε και αυτές οι λύσεις έχουν δοθεί. Έστω προσωρινές λύσεις δεν έχουν δοθεί αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε οι διοικήσεις του νοσοκομείου και της ΥΠΕ να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα.